μπράβο, μπράβο. Δεν είναι Ιούνιος πάντως, γιατί έχετε αυτή τη διάθεση. Δεν ενημερώνω, γιατί έχετε μια διάθεση λάθος. Ημερομηνιακή. Λοιπόν, αποκαλύπτουμε σήμερα για πρώτη φορά ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα μείνει εκτός τηλεόρασης του χρόνου. Τι! Έχει ήδη δώσει απάντηση στο Sky. Μένει εκτός. Με πολύ καλές σχέσεις με τον Sky. Τι θα κάνει ο Νίκος, θα μείνει στο Sky, δεν θα μείνει, θα φύγει, θα κάνει κάτι άλλο, δεν θα κάνει. Πάντως και η απόσταση με εμάς μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο με τον Νίκο Μουτσινά, γιατί από ό,τι κατάλαβα από την αντίδραση του εχθές, δεν πολύ χάρηκε μόνο που μας είδε. Πάμε να δούμε. Γιατί βγήκετε τα μάξι μου! Τι είναι αυτό! Όμορφος! Και να φτιάξετε και λίγο αυτό, τι με νοιάζει. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Και, και εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Αλλά αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε γιατί είναι συνάδελφοι. Μην αναγκάζεστε για τίποτα, Κώστα. Είναι και λίγο θέμα ευγένειας προς τον συνάδελφο. Αλλά επειδή. Παιδιά, ηθοποιός είμαι. Κάποια πράγματα δεν είναι συνεννοημένα. Θεωρώ ότι και ο άλλος, όταν δεν τον έχει ενημερώσει, έχει μπράβο το κάθε δικαίωμα να μην θέλει να μιλήσει. Συμφωνώ. Νίκος Μουτσινάς θέτει τον εαυτόν όχι εκτός Sky, εκτός τηλεόρασης. Μην τα λέτε. Αυτή είναι η είδηση. Σοβαρότατα λάθη αυτά. Ο Νίκος έχει αποδείξει στην πορεία του ότι είναι ικανός να κάνει επιτυχίες, δεν γνωρίζει πώς πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είναι κακό να έχεις και δύο άνθρωποι να σου πούν κάτι και οι παρέες του δεν είναι ακριβώς αυτοί. Κάτι. Όταν έχεις μια καριέρα, η καριέρα συνεχίζεται και το μεγαλύτερο λάθος στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση είναι οι παύσεις αυτές. Εκτός αν νιώθεις με νεγάκι, σαν φίλος του, θα του έλεγα Νίκο μου, είναι λάθος να απουσιάσεις εντελώς, είναι λάθος να διαλύσεις την ομάδα σου. Θέλει να πάρει το χρόνο του, θέλει να κάτσει λίγο να σκεφτεί καινούργια πράγματα. Για να μην το κουβεντιάζουμε στον αέρα, Νίκο, πάρε με τηλέφωνο να στα πει. Ναι, Νίκο, πάρε το τηλέφωνο να στα πει γιατί διαφωνεί με τις αποφάσεις. Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Αυτό, Αγγελική, που μου το αφιέρωσε, το έχω αφιερώσει στον άντρα σου εδώ και δύο χρόνια. Αλλά δεν έχει σημασία. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, εντάξει. Δεν είχα σκοπό. Να πω ότι ξαφνικά τώρα πρέπει να. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει. Επειδή έχει να... δεν έχει να κάνει μόνο. Αν είχε να κάνει μόνο με μένα, δεν θα έπρεπε να κάνει διαδικασία. Αρχικά, ευχαριστώ πολύ τη στήριξη της Ελεονόρας Μελέτη, της κουμπάρας μου. Από την άλλη, μην ξαναδείξετε. Δεν είναι ωραίο να δείξω το αυτοκίνητο του άλλου, ρε παιδιά. Μπορεί να μην ήθελα να ξέρω εγώ τι αμάξι. Γιατί να το δείξουμε. Ευτυχώς φορούσα και πράσινη φόρμα και φαινόμουν. Ναι, δεν ήξερα, αντίθετα, σωστά. Είναι γλυκύτατη και δημοσιογράφος. Τώρα, όσες από τις εκπομπές μας ακούνε, σας λέω ότι δεν θέλω να στέλνετε δημοσιογράφους έξω από την εκπομπή. Δεν μιλάω ποτέ. Έρχονται οι καημένοι άνθρωποι, με κοιτάνε με ένα βλέμμα, μου λένε μας έστειλε ο αρχισυντάκτης. Μην το κάνετε αυτό και μετά να μου πείτε ότι δεν είναι θέμα ευγένειας. Δεν είναι θέμα γένειας. Δεν θέλω να μιλάω. Προς το παρόν. Έχω μία εκπομπή κάθε μέρα στην τηλεόραση. Yeah! Δεν θα πω κάτι, άμα θέλω να το επικοινωνήσω μέσα από την εκπομπή. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε μην του στέλνετε και ξεροσταλιάζουν οι άνθρωποι και μετά ξαφνικά θα φανεί ότι είναι αγένεια ή είναι ευγένεια. Δεν είναι καθόλου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπανώτα για αυτά που είπε. Δεύτερο το κρατούμενο. Εγώ έτσι κι αλλιώς πέρα από. Όχι πέρα, έτσι κι αλλιώς αποφάσισα ότι φέτος θα σταματήσω να κάνω δική μου εκπομπή. Πολύ πιθανό, ένα 90%, 80%, να μείνω και εκτός τηλεόρασης. Είναι μια δική μου απόφαση, την οποία δεν νιώθω ότι πρέπει και να την επικοινωνήσω και τους λόγους. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούστηκε ότι κάτι έγινε με το κανάλι και σύμφωνα με αυτά που είπα, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και μια ωραία ευκαιρία που ήθελα να την κάνω τον Ιούνιο, αλλά να ήρθε νωρίτερα, να το ευχαριστήσω το κανάλι, γιατί ποτέ δεν μου έχει γίνει καμία σύσταση για οτιδήποτε έχω θελήσει και έχω πει στην εκπομπή. Να τα λέμε λίγο αυτά, γιατί και εμένα μου αρέσει μόνο να τη λέω. Αλλά όταν δεν υπάρχει λόγος, μην τη λέμε τώρα χωρίς λόγο. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποιοι που λένε γιατί το κάνεις τώρα αυτό, κάτσε. Είναι κάποιοι που λένε άντε παράτα μας έχεις πρίξει και ούμπαλα. Φύγε και πήγαινε λίγο σπίτι σου. Παρ' όλα αυτά, ούτε τους μεν ακούω, ούτε τους δε. Ακούω όντως αυτό που νιώθω εγώ. Αυτό που νιώθω λοιπόν εγώ είναι, γιατί ερχόμαστε και από μία με τετραετία, τριετία, διετία. Πόσα χρόνια, Θεέ μου, όχι τη εκπομπή, συγκεντρωθείτε.
από το. Τρία είναι ο COVID. Μία τριετία δηλαδή, και με όλα αυτά που συμβαίνουν και συνεχώς, γιατί για κάποιο λόγο αυτό που δείχνει είναι ότι συνεχώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την εκπομπή που έχω επιλέξει εγώ και η ομάδα όλοι να κάνουμε. Έχουμε ταλαιπωρηθεί. Όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί, όχι μόνο εγώ, και ενώ έχουμε ταλαιπωρηθεί ψυχολογικά και ψυχικά. Ούτε μας είναι ευχάριστο να βγαίνουμε όταν τα πράγματα δεν είναι ωραία και να κάνουμε τους τρελούς. Παρ' όλα αυτά είναι μια εργασία. Όποτε έχουμε καταφέρει ή έχει αντιληφθεί το κανάλι ότι όντως δεν πρέπει να βγούμε, δεν έχει συμβεί. Και αυτό έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, εκείνο το τρίμερο, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, από τη Δευτέρα μας είπαν θα βγείτε κανονικά. Γιατί είναι εργασία. Αυτό λοιπόν, όταν αρχίζει λίγο να σε δυσκολεύει ή όταν υπάρχει ο COVID και έχουν αποφασίσει να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να μην αναπνέει και να μην βλέπει τον απέναντί του, και εμείς πρέπει να βγαίνουμε εδώ πέρα και να χορεύουμε και να τραγουδάμε, που καταλαβαίνω το κομμάτι ότι είναι λίγο να ανέβει η ενέργεια, παιδιά, λίγο γιατί θα τρελαθούμε. Την ίδια στιγμή μου λες τώρα αυτό το παρασάνταλο, τι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όλο αυτό λοιπόν με φέρνει εμένα σε μια προσωπική απόφαση. Προσωπική απόφαση της προσωπικής μου ζωής, της προσωπικής μου πορείας. Να πω ότι, α, ωραία, τώρα είναι μια ωραία στιγμή να κάνω και ένα βήμα πίσω, να του δούμε λίγο αλλιώς τη δουλειά. Και αυτό έγινε. Δεν έχει να κάνει κανένα κανάλι, δεν έχει να κάνει κανένας άλλος. Είναι μια προσωπική μου απόφαση. Και από τώρα τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Τώρα μην ασχοληθούμε άλλο με αυτό, κατάλαβες, βάλαμε και ωραία τραγούδια, τι θα μου αφιερώσει η άλλη τελευταία εκπομπή, εν πάση περιπτώσει τώρα κάτι θα έχει στο μυαλό της λίστα, έχετε τα κρύβρεχτα, συγχαρητήρια, τα θυμάμαι και όλες τις άλλες μέρες, εσείς τα κλαίτε. Αυτά είχα να πω και το κλείνουμε. Έβαλα και μαύρα που μου πάνε για την αναπαραγωγή, μια χαρά τα έχω πάει, παιδιά, κάνουμε και τηλεόραση ταυτόχρονα. Μου λείπει ήδη. Τι χορογραφεί κάποιο. Της αρέσει τώρα η Μπέρτα. Το βλέπεις. Μόνο η Μπέρτα τη νοιάζει. Έχει μια καθυστέρηση η εικόνα από μόνη της. Τίγρης. Μέχρι τώρα που λέτε την και εδώ η Όμη εδώ. Φίλες μου και έπαιζα κουκάν και καστάνα. Που λες μου τσινάκο μου, δεν ήταν και εγώ στο κλαμπ, μην νομίζεις. Επειδή πήγαμε και εμείς στο κλαμπ. Και καστάνα. Άντε να αγαπηθούμε, Ντάργελι! Άιντε σηκώ, άιντε σπάστα, άιντε κάντα όλα ανάστα. Άντε δεν υπάρχουν χρέη, μόνο άνθρωποι ωραίες. Άντε σηκώ, άιντε σπάστα, άιντε κάντα όλα ανάστα. Άντε δεν υπάρχουν χρέη, μόνο άνθρωποι ωραίες. Κανάστα ο κύριος. Τι μου είπε για την Ανάστα? Καστάνα πιο ωραίο. Ναι. Τι είπε? Παίζει καστάνα άλλο παιχνίδι όμως, δεν παίζουμε το ίδιο. Δεν ξέρω, έχει... Αυτή την μπάρκα θα πιάσω, φυσικά. Ξέρω που θα πάω, ξέρω ποια είναι η πηγή αυτού του νέου. Δανάη, σταμάτα πια να μιλάς για την προσωπική ζωή της μητέρας σου. Εμένα παράταμε δηλαδή. Τα φιλιά στην οικογένεια Σταυροπούλου Μπάρκα. Είμαι διοργανωτής γάμων για ομόφυλα και τρανς ζευγάρια. Για την επόμενη σεζόν προσδοκούμε μεγάλη αύξηση και να πιάσουμε το στόχο μας που είναι για καθαρά έσοδα 180.000 το χρόνο. Εμείς ζητάμε χρηματοδότηση της τάξης των 70.000. Τίποτα. Και προσφέρουμε το 10% της επιχείρησης. Πολύ καλή προσφορά. Πέστε μας πώς χρεώνετε τους γάμους για να καταλάβουμε. Ωραία. Το μοντέλο ποιο είναι. Έχουμε μια αμοιβή ανάλογα το είδος του γάμου, 1.800 ευρώ. Αν κάνεις ένα γάμο, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ. Μπορεί να τύχει. Πάλι 1.800 θα πάρετε. Ναι, αν είναι για μια μέρα. Εγώ θεωρώ ότι το μοντέλο σας είναι λάθος. Θεωρώ ότι δεν θα βγάλετε ποτέ χρήματα από αυτό. Εμείς είμαστε οι planners. Από τους προμηθευτές δεν θα πάρετε εσείς κάτι. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω, βεβαίως. Μα δεν το είπατε. Ναι, βρα. Το είπα, αλλά μου είπατε ότι δεν συμφωνείτε χωρίς να το ολοκληρώσω. Δεν ξέρω εσείς αν ήσασταν, αν παντρευόσασταν και θα θέλατε να δώσετε 2 εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο για να σας κάνει planning. Ο Λέων έχει βγει, είπε ότι είμαι εκτός εδώ και 10 λεπτά και συνεχίζετε να μιλάτε στο Λέων και δεν απευθύνεστε στους 4 που είναι ακόμα μέσα. Είμαι εκτός. Αν έρθεις του χρόνου και έχεις κάνει το 23 που μας λες. Του χρόνου δεν σας έχω ανάγκη και τότε θα δείτε ότι χάσατε. Να κι εγώ. Θα ακουσιάζω, θα με φωνάζεις, δεν θα απαντάω και θα μονάς. Θα με γυρεύεις, θα υποφέρεις, θα κλείς τα βράδια. Ζητάς.
Ωραία, στο αφιερώνω, Αγγελικούλα. Γιατί συγκεκριμένα για ομόφυλα ζευγάρια, γιατί δεν υπάρχουν οι πλάνερς, οι άλλοι δεν πλανάρουν. Δεν το κατάλαβα, πολύ δεν μου άρεσε. Κέρδισε, πήρε κάποιο. Είχε και λίγο ύφος μετά, γιατί βέβαια τώρα εκεί πέρα και το παιχνίδι αυτό ντοκιμαντερίστηκα. Προφανώς οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί πέρα, έχουν μία ιδέα και προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Άμα λοιπόν, όταν έχεις φανταστεί κάτι, ότι έχεις φτιάξει ή ονειρευτεί, έχεις απέναντι κάποιος που λέει «Α, δεν μ' αρέσει», δεν... κάπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να το κουμαντάρεις. Του φύγανε πάρα πολλά νεύρα του πλάνερ. Δεν το πλάνεψε καλά, συγγνώμη. Η κόκκινη ομάδα. Τι βλέπω τώρα. Τι κάναμε, παιδιά. Πιο κεντρική ιδέα μου την Survivor, έδωσε μπλε. Η Μαρία. Εγώ την πρότεινα τη σαλάτα αυτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την μπλε ομάδα. Toxic. 19 στα 30. Ωραία πήγε. 19 είναι μαχαίρι στην καρδιά. Και η κόκκινη ομάδα. Πόσο. 25 στα 30. Καλύτερα. Τα ακούσε. Πάντα η κόκκινη. Είναι συνταγή μπέλου αυτή. Η μπλε μόνο στα κόμματα κερδίζει. Η σαλάτα είναι ολία μαζί με την Στέλλα. Και λέω ρε. Ρε Δημήτρη, δεν είσαι καν στο MasterChef. Και την τρώει πάλι με συνταγή σου. Ποιος την τρώει. Έλεος. Πρέπει να το πω. Ο Ηλίας. Αυτή είναι η συνταγή του Δημήτρη. Γιατί ξέρετε, άμα θα πω, θα με κατσαβιάσει. Εντάξει. Ο σύντροφος της. Αυτή η ιδέα του Δημήτρη, πρέπει να το πω, είναι το... Εγώ είμαι η Πολίνα. Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις ιδέες. Αυτή έχει μπερδευτεί. Δεν μπορεί χωρίς Δημήτρη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς Δημήτρη. Δεν έχει ιδέες. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη. Τι είχαμε. Σεφ, ασχοληθήκανε η Μαρία, ήταν καθαρά δική της ιδέα και εκτέλεση μαζί με τη Σέβα. Γιατί να το δούμε. Καλή δουλειά, Μπέ, αν δεν έπεισε κανένα βλεφαρίδα μέσα σου. Συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με τη Μαρία. Μια ελαφριά ιδέα την ένιωσα. Λοιπόν, πάμε να... Σεφ, είχα πάρει το σιφόν και της έλεγα ανοίξτε λίγο το στόμα. Ανοίξτε λίγο το στόμα. Πού το είπε. Πάντα μιλάει, δεν μπορεί να σταματάει. Εγώ ήθελα να πω, σκάσε ρε, γιατί μιλάς. Και πώς γυλάει. Θέμα, τι γλυκό κορίτσι είσαι εσύ. Έχεις όσα έχουν όλες τους μαζί. Θέμα, τι γλυκό κορίτσι αγαπώ. Για παγάπη τώρα θα εκραγώ. Πολύ. Πάει και το MasterChef, χάλασε και το MasterChef. Μα χάλασε και το MasterChef τώρα, ρε. Κάνουμε focus τώρα, είδατε, δεν παίξατε μια ωραία συνταγή να ξέρουμε πώς θα κάνουμε, αλλιώς το ζουκίνι. Η κοπέλα αυτή επίσης, παιδιά, μόνο βρίζει και έχει νεύρα η Πολίνα. Όσες φορές την έχετε δείξει. Γιατί ο κόσμος, όταν έχετε νεύρα, μην βγαίνετε τηλεόραση, αν δεν υπάρχει λόγο. Μα τώρα πήγε πέρα, είναι ωραίο να λέει μια γυναίκα. Είναι ωραίο. Φαίνεται η ηλικία μου, το ξέρω. Κάπως, καλά, ούτε από έναν άντρα θα με ενδιαφέρει να μου το πει, αλλά θέλω. Δεν κόμπλα. Μόνο εγώ πάγωσα. Γιατί έπρεπε να μας το δείξουν και στο μοντάζ. Είναι όλα προϊόν μοντάζ, να ξέρετε. Και αυτά που λέω εγώ τα μοντάρει αυτή μόνη της. Αυτή είναι ο λόγος που φεύγω, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. 50 αποχρώσεις του γκρι. Ναι. 50 ή 40. 50. 50 αποχρώσεις του γκρι, βλέπετε, κυρία Στέλλα, εσείς στην τηλεόραση. Ναι. Γιατί είναι αγαπημένη μου ταινία, γιατί υιοθετήθηκε ένα παιδί από το ορφανοτροφείο. Διέπρεψε, το αγάπησαν σαν δικό τους παιδί. Ποιος καλέ άλλο λέει. Η κοπέλα του, η γυναίκα του. Δεν διέπρεψε μόνο, γενικότερα. Ξέρει να περνάει καλά. Σύπας. Je ferme les yeux, je pense à toi. De notre passion, il n'y a pas de loi. Enlace-moi, embrasse-moi. Je m'imagine que je m'adonne à toi. Je sens le contact, me fait renaître. Je rêve de dans tout mon être. Les éléments de te gênent encore. Me fascine, je me perds dans ton sort. L'excitation n'arrête pas. De ma folie, je prends la route des bras. Je touche à tout, je touche au feu. Je vis ma vie, ce soir je fais mon jeu. Sex. Και όλες τις γλώσσες είναι ωραίο. Όντως είναι αυτό το story, γιατί φυσικά δεν θυμάμαι αυτό το story από την ταινία που έχω δει. Θυμάμαι όλα τα υπόλοιπα. Βάσ' και εσύ που τη βλέπεις κάθε Σάββατο, το σχόλιο σου. Είναι το story αυτό. Έχει υιοθετηθεί, σε ορφανοτροφείο ήτανε. Πού τα είδατε όλα αυτά, καλέ. Δεν μπήκε μέσα και έβγαλε αυτά και την έδαινε την άλλη. Λίγο μετά από κάποιες σκηνές. Άρα δηλαδή, πάρε και μια μπανάνα με αυτά που μας λες.
Τώρα πες μας, Στέλιο, πέρασε έξω. Ναι, να έχω μόνο. Γιατί είσαι εντυμένος και στα γκρι, είσαι μια απόκρωση του γκρι και φοβάμαι. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι όντω. Γιατί ό,τι στο χοντί θυμάμαι. Η μαμά του έχει πεθάνει. Ευτυχώς να μην την θέση του γιου. Υιοθέτησε ένα πλούσιο επιχειρηματία. Να τη χαίρεστε, κύριε Μανέτα μου. Ναι. Και γι' αυτό έγινε και πάμπλουτος. Συνέχισε τις επιχειρήσεις. Αυτό το είπε μετά από μία σχέση. Μετά το ντους. Αφού την είχε κάνει την άλλη καρδούμπα δεμένη, τη είπα αγάπη, εμένα με έχουν υιοθετήσει κιόλας τα νέα μου. Μετά το κοκορέτσι. Άρα λοιπόν, όντως είναι αλήθεια αυτό που λέει. Μήπως η κυρία Στέλλα βλέπει το πρώτο μισάωρο και της αρέσει αυτό το success story του παιδιού που τα κατάφερε. Σα sex story, όλα δικά της. Μπράβο, Βάσια, για αυτά που βλέπεις. Μία μελέτη του Στάνφορντ είπε ότι μαζεύτηκαν κάποιοι επιστήμονες, έτσι, και είπαν ότι από το 1992 ναι, μέχρι αγέννητο. Το 2021 ναι, αυξήθηκε περίπου το μόριο ενός άνδρα κατά 3 εκατοστά. Ψέματα. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ, το δέχομαι. Αυτό θέλω να σου το πω. Το πήρες προσωπικά. Ναι, δεν λοιπόν. Δεν έχει, εγώ θα έχει αυξηθεί εκεί, μέσα σε 30 χρόνια βάση 24%. Και θα γίνεται αυτό έτσι. Άκου να δεις, εδώ είναι το πρόβλημα. Να το δουλεύουμε. Τι. Πάει και... Μπράβο, άμα κάθε 30 χρόνια αυξάνεται. 3 εκατοστά, αλλά αυτό συνέβη μόνο σε Ευρωπαίους και Ασιάτες. Γιατί. Γιατί η Βόρεια Αμερική δέχτηκε μείωση. Πώς και έτσι. Μη, παιδιά. Μήπως κάνει κρύο. Όχι, δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, είναι θέμα ποιότητας φαγητού. Τρώνε παχυντικά. Τρώνε παχυντικά, καθιστική ζωή και σουπ. Α, σουπ. Μαραζώνει. Πα, κρύφτηκε. Ανεβαίνω, δεν με ρίχνεις. Είπα τέρμα, είμαι αλλού, τι μου λες, τώρα δεν καταλαβαίνω. Ο Ηλίας ο Βρέτος. Σε αυτούς που γεννήθηκαν το 91 μέχρι... Δεν προλάβα. Άντα, δεν... Για μένα έλεγα ψέματα. Δεν με πιάνει. Α, λάθος τώρα αυτό όλο. Γιατί τρώμε καλύτερα στην Ευρώπη. Έχει ακουστεί η Κώστα μου. Τι δεν έχουμε να φάμε. Σου λέει, αφού δεν έχει να φάει, δώσ' του κάτι να έχει να δείξει τη γειτονιά. Μα δεν καταλαβαίνω αλλιώς τρόπο. Μπράβο σε Ευρωπαίους. Εγώ και η Βάσια. Βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το Vitae. Είναι εξολοθρευτής των ιών και των μικροβίων. Παρέχει στον χρήστη αποστηρωμένο αέρα. Ωραίο. Απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τι ζητάτε και τι δίνετε. 750.000 ευρώ για το 51% της... Είναι καλό ποσοστό. Μπορώ να δω λίγο τη μάσκα. Βέβαια και θα βγάλουμε και άλλα χρώματα. Η ίδια είναι και για κατάδυση η μάσκα. Είναι καταδυτική μάσκα. Μ' ακούτε όλοι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Αναπνέω, αλλά δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν γίνεται να το συνηθίσω αυτό το πράγμα. Καλά, είναι, τώρα είναι πρώτη. Μόλις το φόρεσε. Πόσο κάνει η μάσκα αυτή. 2 ευρώ. Η λιανική της τιμή, λοιπόν, είναι 2.700 ευρώ. Πόσες μάσκες έχετε πουλήσει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πουλήσει καμία μάσκα. Με το που έβαλα τη μάσκα, αισθάνθηκα ότι με πιάνει ένα πράγμα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν είναι ψυχολογικό. Ο αέρας μύρισε περίεργα. Ο Σωτήρης τη φοράει ήδη μισή ώρα. Ο Σωτήρης είναι άνθρωπος ψάριος, ο Σωτήρης, δεν ξέρω. Μπράβο, 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 μπράβο. Τώρα είμαστε για να δίνουμε μάσκες. Μα τώρα μας πήγε 2 χρόνια πίσω ο άνθρωπος που έβγαλε τώρα αυτή τη μάσκα. Και επίση αυτή η μάσκα για τον αέρα, για πού να πας, ποιος. Πού απευθύνεται. Για τα νοσοκομεία. Έχεις τον πόνο σου. Φοβάσαι μην πεθάνεις και θα σου έρθει ο εξωγήινος έτσι για να σε εξετάσει.
Μα τι είναι, επίσης τα νοσοκομεία, παιδιά, έτσι και αλλιώς, επειδή έχει πολλούς, κολλάνε, δεν είναι εύκολο εννοώ. Δεν λένε, άμα αρρωστείς, μην πας σε νοσοκομείο, αν δεν είναι το τελειωτικό. Επειδή έχει πολλούς ιούς, κάτι αρπάζεις, φεύγοντας. Άκουα, μαν. Άκουες, μαν. Να λίγο, μάνας άνθρωπος, έχω... δεν έχω τελειώσει λύκειο. Το γυμνάσιο έχω τελειώσει και έχω μπει μέσα από τα εξαιρετικά ταλέντα στο Υπουργείο Πολιτισμού, έδωσα και πέρασα σε μια ιδιωτική σχολή. Μπράβο. Και πήρα το πτυχίο, το οποίο Βάσια. Δεν έχει την ίδια αναγνώριση που είχαν των παιδιών εδώ. Που είχαν τελειώσει λύκειο. Εγώ δεν μπήκα στο εθνικό γιατί ενώ με θέλανε να μπω ως ταλέντο, δεν μπορούσα να πω γιατί δεν είχα τελειώσει λύκειο. Και τώρα σου λέει ότι και να έχει τελειώσει είναι πάλι σαν να έχει ένα χαρτί λυκείου. Δεν είναι λίγο παράλογο όλο αυτό. Πήρε ένα πτυχίο σχολή λοιπόν μαθηματική, ναι. Αλλά δεν έχει το πολιτήριο λυκείου. Ναι, τώρα όμως. Τώρα τον κάναμε απόφυτο λυκείου δηλαδή. Ναι. Καταλαβαίνω. Άρα αυτός παίζει να είναι και οκ με αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή είναι ο μόνος που έχει πάρει αναβάθμιση. Ναι. Στις σχολές, στο εθνικό, προφανώς αναγνωρίζεται το πτυχίο σου. Αναγνωρίζεται στις κρατικές σχολές, στο κρατικό και στο εθνικό, αλλά πρέπει να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σωστά. Δεν μπορεί να έχεις πήδηξει μια βαθμίδα. Εσύ που έχεις τελειώσει. Δεν μπορεί από το δημοτικό ξαφνικά εγώ να πάω στο πανεπιστήμιο. Εσύ θα πούν τι έγινε εκεί στο ανάμεσο. Εσύ που έχεις τελειώσει το εθνικό, θα γίνεις απόφυτος λυκείου. Δεν έχω καταλάβει. Βλέπεις ότι είναι ένα μπάχαλο. Μπάχαλο. Come along now. Come along now. Come along now. Come along. Αποχαιρετάμε και τον Δημήτρη και σήμερα. Δύο μέρες αποχαιρετιστήριο, δεν ξέρω. Δεν έχει βρεθεί κάποια λύση σε αυτό. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχει βρεθεί κάποια λύση σε αυτό. Αυτό έχει μείνει. Πού να προλάβουν τώρα κι αυτοί. Συνέβη αυτό, έγινε το άλλο. Μετά λίγο το παράλληλο, έρχονται και εκλογές. Τους πέσανε βαριά. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα δούμε τώρα. Και αυτό έμεινε στην άκρη, ε. Τίποτα. Μπράβο στον κύριο Μπισμπίκη για τη Δέσποινα. Για τη Δέσποινα. Σε σύγκριση με το GNTM και το My Style Rocks, σε τι περνάτε πιο ωραία. Το GNTM. Εδώ. Και σε νέα ώρα πλέον. Ποια νέα ώρα? Το είπα χθες ξαφνικά ότι ναι, παίζουμε από τις 6. Σκεφτήκατε, μήπως γίνεται κάτι λάθος? Μιλάς σε φωτογράφο, παιδιά. Δεν είμαι τώρα διευθυντής προγράμματος, δεν έχω ιδέα από αυτά. Εξάλλου τα γυρίσματα δεν είναι live, οπότε το ότι γίνεται 6-6 ώρα εμένα δεν με επηρεάζει. Βλέπετε τα νούμερα τηλεθέας εσείς? Τα βλέπω. Μου τα στέλνουν δηλαδή. Και εντάξει, τα νούμερα είναι νούμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι χάλια. Είναι ιδιαίτερη ώρα. Ξέρω ότι μας βλέπει, τουλάχιστον από τη δουλειά μου, όλοι μου λένε ότι μας βλέπουν βράδυ. Μήπως θα πάμε βράδυ, δεν ξέρω.